αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας, μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκού. Μια εκπομπή, αγαπητοί μου φίλοι, που όπως ξέρετε στην εξαετή πλέον διαδρομή της, ως βασικό σκοπό έχει να αναδείξει και να αφυπνίσει τις αξίες επάνω σε έναν αγώνα που έχει να κάνει με ένα πόλεμο πνευματικό. Και σε ένα πνευματικό πόλεμο που τον βιώνουμε, όσο και αν μας περιορίζει στην ανάγκη της επιβίωσης, σε ένα πόλεμο που εξουθενώνει τις τσέπες μας, αλλά το μεγαλύτερο κακό γίνεται στην ψυχή μας, σε ένα πόλεμο που δεν έχει πέσει καμία σφαίρα όλα αυτά τα χρόνια της περίφημης κρίσης που ζούμε, έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον, και κάθε μέρα το συνειδητοποιούμε καλύτερα, ότι στο πνευματικό πόλεμο θα πρέπει να απαντήσουμε με έναν απλό τρόπο, ενεργοποιώντας τα πνευματικά μας αντισώματα. Αν εξοπλιστούμε με τα κατάλληλα πνευματικά εφόδια, τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτόν τον πόλεμο, στον αόρατο πόλεμο που ζούμε. Και μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μικρό βήμα το ρωμαϊκό, με τον καθαρό όμως λόγο, τον ελεύθερο λόγο, πάντοτε αναζητούμε ευκαιρίες να δώσουμε βήμα σε ανθρώπους που έχουν να μας δώσουν πνευματικά εφόδια. Έτσι, έχουμε ιδιαίτερη χαρά που σήμερα στη ρωμαϊκή παρέα μας έχουμε ακριβώς αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε έναν άνθρωπο που ως συγγραφέας μας έδωσε τη δυνατότητα και πρέπει να το αναδείξουμε αυτό μέσα από το έργο του να δούμε πραγματικά ότι η αφύπνιση είναι το πρώτο ζητούμενο σήμερα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε έτσι ταπεινά. Μπαίνω στην ουσία του θέματος. Κοντά μας ο συγγραφέας, εξαίρετος φίλος, ο κύριος Πάνος Τσεπενέκας. Να μην πω Παναγιώτη την άλλη ιδιότητά σου, μηχανικός είσαι, αλλά ως μηχανικός παίζει και αυτό ρόλο, ότι εφευρίσκει ο μηχανικός, πάντοτε εφευρίσκει και λειτουργεί με τα εργαλεία και της επιστήμης, την οποία δεν την απορρίπτουμε. Λοιπόν, σε καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερη χαρά που σε έχουμε εδώ σήμερα στην παρέα μας. Να πούμε στην ουσία και να δώσουμε λίγο το κλίμα. Είπαμε στην αρχή, και δεν θέλω να μακρηγορώ, ότι αφορμή της σημερινής εκπομπής είναι ένα πόνημα το οποίο το έγραψε πριν 3 χρόνια, είχα την τιμή να είμαι και στην παρουσίαση του βιβλίου, με ένα πραγματικά έτσι εξαιρετικό καταρχάς τίτλο, «Το άγγιγμα του Αρχάγγελου», έτσι, το οποίο είναι ένα μυθιστόρημα. Ειλικρινά, έτσι μεταξίδεψε το βιβλίο σου, αλλά από εκεί και πέρα εναπόκειται στον καθένα κατά πόσο θα νιώσει και ο ίδιος το άγγιγμα και να μας πεις και εσύ πολλά πράγματα, ποιο ήταν το κίνητρο να γράψει αυτό το βιβλίο. Σίγουρα θα τολμήσω από την αρχή να πω ότι εμπεριέχει μέσα, είναι ένα ταξίδι που εμπεριέχει όμως βιωματικές εμπειρίες, που συνθέτει προσωπικές σου εμπειρίες και θα μας πεις ακριβώς τι έχει να κάνει με αυτό το άγγιγμα. Έχει εμπειρίες από τον τόπο και τον χρόνο που έζησες από την εποχή της αναζήτησης, έτσι. Έτσι είναι. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για το βήμα εδώ που μου δίνετε. Και θα ήθελα να πω στην αρχή ότι θεωρώ ότι η άγνοια είναι η ρίζα του κακού στην εποχή μας και στις παλιότερες εποχές. Και η χειρότερη άγνοια είναι αυτή που νομίζει ότι τα ξέρει όλα και παρουσιάζεται σαν γνώση. Το συγκεκριμένο βιβλίο, το Άγγιγμα του Αρχάγγελου, είναι μια μικρή κατάθεση ψυχής προσωπική, η οποία απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που αναζητά την αλήθεια, που δεν την έχει δεδομένη. Είναι ένα μυθιστόρημα, σε ένα βαθμό αυτοβιογραφικό, περιγράφει δηλαδή την προσωπική πορεία αναζήτησης προς την αλήθεια. Σίγουρα έχει μέσα και στοιχεία
φανταστικά για να δέσει ιστορία και να μπορεί να διαβαστεί και σαν ένα απλό μυθιστόρημα, αλλά ο στόχος του είναι αυτός. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ο καθένας μας σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας, σε αυτό το puzzle το μεγάλο, πρέπει να προσπαθήσει να βάλει ένα πραγματικό κομματάκι, ούτως ώστε να φανεί η αλήθεια του κόσμου. Αυτό είναι το μυθιστόρημα. Θα λέγαμε από στην αρχή, για να μπορέσουμε να εισαγάγουμε και τους φίλους μας που ναι. βλέπουν. Θα λέγαμε ότι αυτή η ιστορία, αυτό το μυθιστόρημα, είναι εν ολίγης μία διαδρομή και μία ιστορία μεταστροφής από την αθεία στην πίστη. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό. Ακριβώς αυτό. Γιατί έρχεται μέσα από ένα βίωμα. Αυτό το αποτυπώνεις. Αλλά εσύ έχεις λίγο πολύ βιώσει. Ακριβώς. Τα πράγματα. Και ακριβώς. Νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Διότι όλοι, ιδιαίτερα οι νέοι, που και εμείς υπήρξαμε νέοι, έτσι, στην εποχή της φυσιολογικής αναζήτησης, της αφισβήτησης, είναι πολύ κρίσιμο το πώς αυτό θα το μετουσιώσουμε μετά σε μία εμπειρία και γνώση, ώστε να καταλήξουμε μέσα μας και να πάρουμε απαντήσεις που πολλές φορές είναι και παγίδες. Και σήμερα η εποχή είναι πάρα πολύ πονηρή και πάντοτε βεβαίως ήταν πονηρή, ιδιαίτερα σήμερα που ζούμε αυτή την πνευματική σύγχυση, έτσι. Όμως, όπως είπα και στην αρχή, είναι συγκλονιστικό το ότι αποτυπώνεις εν ολίγης μέσα στο βιβλίο σου αυτό ακριβώς τις εμπειρίες μεταστροφής από την αθεία στην πίστη. Και αλήθεια, ως νέος, για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε μέσα από την κουβέντα αυτή, και αυτός είναι και ο σκοπός μας, έτσι. Πες μας λίγα λόγια για την εποχή της μεταπολίτευσης. Ναι. Και εσύ ήσουν νέος, έτσι. Ναι. Να τοποθετηθούμε λίγο χωροχρονικά, έτσι. Ναι. Ένας άνθρωπος που είναι στο Πολυτεχνείο μετά τη μεταπολίτευση, που την έζησα και εγώ από ένα άλλο, σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά τα θυμάμαι πολύ καλά. Ναι. Θυμάμαι ότι όλοι ήταν όνειρό τους να πάνε στο Πανεπιστήμιο, να κάνουν την επανάστασή τους. Έντονες οι εποχές τότε με τα φοιτητικά κινήματα, ναι. μια δίψα που ήρθε μετά τη δικτατορία. Ναι. Αρχίζει κανείς να βομβαρδίζεται με τις έννοιες της δημοκρατίας, μπήκαν οι έννοιες του προοδευτικού. Ναι. Και εσύ βίωσες αυτή την διαδικασία, έτσι. Ναι. Εγώ, για να εξομολογηθούμε τώρα την ιστορία, ήμουν ενταγμένος στην αριστερά τα μαθητικά χρόνια, πριν ακόμα πάω στο μπω στο πανεπιστήμιο, γιατί είχα γεννηθεί από μια φτωχή οικογένεια σε ένα μικρό χωριό εκεί της Ολυμπίας, από φτωχούς γονείς, και τα μηνύματα της αριστεράς ήταν πολύ ναι. θελκτικά. Βέβαια, μαζί με... Το πρώτο άγγιγμα, δηλαδή. Αυτό για τον Αρχάγγελο. Όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό... η αριστερά χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί με απλό τρόπο. Είναι απλοποιητές της ζωής. Δηλαδή, άσπρο-μαύρο. Και είναι εύκολο να διαλέξεις το μαύρο, τη δικαιοσύνη, ας πούμε, να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη στην κοινωνία κτλ. Βέβαια, αργότερα καταλαβαίνεις ότι αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να είναι δίκαιος, δεν μπορεί να γίνει ποτέ δίκαιος, γιατί, για παράδειγμα, μια μητέρα χάνει το παιδί της. Πώς θα αποδώσει δικαιοσύνη εδώ πέρα? Αυτός ο κόσμος είναι έτσι όπως είναι. Μπορεί να γίνει δικαιότερο στα υλικά αγαθά, αλλά δίκαιος δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Πώς εύκολα μπορεί ένας νέος 20 χρόνων να τον θέλξει τα συνθήματα, να τον θέλξουν τα συνθήματα που μιλάνε για ισότητα, για δικαιοσύνη? Πολύ, πολύ εύκολο. Έτσι. Πολύ εύκολο, και κυρίως η επίδραση που έχεις από πρόσωπα. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, και εγώ είχα επίδραση από κάποια πρόσωπα που ήταν μεγαλύτερα και μπορούσαν να εκφέρουν αυτόν τον λόγο έντονα. Ταυτόχρονα, βέβαια, με τις ιδέες περί δικαιοσύνης, κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας κτλ., παίρνεις και τα υπόλοιπα. Ας πούμε, παίρνεις την αθεία, παίρνεις την απόρριψη κάθε θρησκείας, ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, και εντάσσεσαι, ας πούμε, σε αυτό το χώρο πολύ εύκολα. Αυτά τα χρόνια
τα χρόνια τα καλύπτεται τα... και η επαναστατικότητα του νέου μέσου. Βρίσκει δηλαδή ακριβώς μια ικανοποίηση και σου λέει θα στρατευτώ σε αυτό το μέτωπο και θα αγωνιστώ για αυτά. Βέβαια. Και δίνει νόημα στη ζωή σου και εσύ σε αυτή τη φάση επειδή εντάσσεσαι απορρίπτεις όλα τα άλλα. Δηλαδή ο Πλάτωνας ήταν αντιδραστικός ή ο Αριστοτέλης ή οτιδήποτε αφαρά, ας πούμε, την... Δηλαδή σιγά σιγά μετά εντάσσεται σε μια ιδεολογία η οποία ακριβώς. Είναι σχηματοποιημένη και η επιχειρηματολογία της όλη απορρίπτει ή δέχεται ανάλογα με το πόσο εξυπηρετεί την ιδεολογία. Δηλαδή, ακριβώς. Αυτό, καλουπώνεται στην ουσία. Ακριβώς. Αυτό τώρα που θέλω να πω, ας πούμε, για να... Κάτι το οποίο αντίκειται και στο ελεύθερο πνεύμα του Έλληνα, ο οποίος ανέκαθεν και προ Χριστού. Ας μην ξεχνάμε, και είναι αλήθεια αυτό φίλοι μου, ότι ο ελληνισμός ανέκαθεν αναζητούσε την αλήθεια. Ακριβώς. Το βασικό λοιπόν, αυτό, αυτό θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μερικές φορές στις λεπτομέρειες κρύβεται όλη η ουσία. Δηλαδή όταν είσαι ενταγμένος σε μια κομμουνιστική οργάνωση, η αλήθεια πάβει να σε απασχολεί. Δηλαδή την αλήθεια την παίρνεις έτοιμη από πάνω. Είναι ό,τι λέει το κόμμα, ό,τι λένε οι... Και εσύ απλά θα πρέπει να την υπερασπίσεις και να βρεις επιχειρήματα να την, να τη δεχτείς. Δεν ψάχνεις πια για την αλήθεια. Δηλαδή απορρίπτει το Θεό, αλλά σου δημιουργεί ένα νέο είδωλο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό δογματίζει μετά. Αρχίζει και δογματίζει. Ακριβώς. Θα πω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει η αλήθεια και τι σημαίνει δόγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Έγραψα ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει τον κόπο να ανοίξουμε μια κουβέντα. Δεν θα μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες του βιβλίου, το αφήνουμε και στον αναγνώστη. Ήδη είσαι στη δεύτερη έκδοση. Ναι, δόξα τω Θεώ. Το βιβλίο αυτό είναι πρώτα απ' όλα έχει πολλή ευλογία μέσα και έχεις εξασφαλισμένη την επιτυχία, αλλά αυτός δεν είναι και αυτός ο σκοπός σου, δεν είσαι επαγγελματίας. Όχι, όχι. Αλλά να πούμε, ναι, έτσι, μέσα από την κουβέντα αυτή που κάνουμε, μέσα από τα βιώματα, νομίζω ότι θα αγγίξει τον κόσμο και θα πάρει και το μήνυμα που πρέπει στο τέλος. Το οποίο βασίζεται ακριβώς στην αναζήτηση ενός νέου στην αλήθεια, όταν αυτή η αλήθεια είναι με άλφα κεφαλαίο. Σωστό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Έτσι, να πω λίγο. Φέρνω για παράδειγμα το έγκλημα που είχε γίνει στο δάσος του Κατίν, όπου ο Στάλιν είχε σκοτώσει χιλιάδες Πολωνούς αξιωματικούς και για χρόνια οι Σοβιετικοί το έριχναν στο Χίτλερ. Και οι Γερμανοί το έριχαν στο Στάλιν. Μέχρι που αποδείχτηκε ότι τελικά το έγκλημα το είχε κάνει ο Στάλιν με διαταγή του Μπέρια κτλ. Εμείς σαν μέλη τέλος πάντων της οργάνωσης στηρίζαμε το Στάλιν. Το έγκλημα είχε γίνει από τους Ναζί. Το θέμα είναι ότι ακόμα και όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, δηλαδή η ιστορία απέδειξε ποιος ήταν ο δολοφόνος, εμείς συνεχίζαμε να στηρίζουμε την άποψη αυτή, γιατί αυτή η άποψη ήταν η γραμμή. Αυτό λέει, αλήθεια είναι ότι συμφέρει το κόμμα. Ακριβώς. Έτσι όμως δεν μπορείς να πας μακριά. Δεν μπορείς να πας μακριά. Τώρα για να προχωρήσουμε λίγο την ιστορία του βιβλίου, θέλω να πω ότι το πώς παρεμβαίνει μερικές φορές ο Θεός στη ζωή μας είναι πραγματικά ένα μυστήριο. Και αυτές οι παρεμβάσεις του κάποιοι τις λένε συμπτώσεις, κάποιες τις λένε τύχη. Έτσι. Εγώ είχα μια τέτοια σύμπτωση μέσα σε εισαγωγικά στη ζωή μου, η οποία δεν εξηγείται με λογικό τρόπο και γνώρισα τον Άγιο Πορφύριο. Μάλιστα. Στη ζωή μου. Τον γνώρισα με έναν τρόπο ο οποίος είναι θαυμαστός. Θα πω μόνο δύο κουβέντες για να μην χαλάσουμε και την ιστορία όπως θα ήθελαν να τη διαβάσουν οι άνθρωποι. Ενώ όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο και όπως όλα τα παιδιά ήθελα να βρω δουλειά, να δω τι θα κάνω, ένας θείος δικηγόρος με σύστησε σε κάποιους αρχιτέκτονες στο Παλαιό Φάληρο που ήθελαν πολιτικό μηχανικό. Πήγα εκεί πέρα και με δέχτηκαν αμέσως, οπότε βρήκα αμέσως δουλειά. Που για ένα νέο πολιτικό μηχανικό, ο οποίος δεν έχει γνωριμίες, ο οποίος δεν έχει επαφή, είναι σημαντικό. Και ξεκίνησα
και ξεκίνησα να δουλεύω σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, με αμοιβές καλές και με πολύ συνεργάσιμους ανθρώπους. Μου ήρθε όμως μια ιδέα στο μυαλό. Εάν δεν ήταν ο θείος, θα μπορούσα να βρω εγώ δουλειά. Αυτή η ιδέα, αυτή η σκέψη δεν με άφηνε. Με ενοχλούσε συνέχεια. Και κάποια στιγμή ανοίγω το ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΟΕ που έβγαινε τότε και είχε τις αγγελίες που ζητούσαν νέους μηχανικούς. Βλέπω μια αγγελία σε... Ήθελε να κάνεις τη δική σου προσπάθεια. Ακριβώς. Να δω αν μπορώ μόνος μου να βρω δουλειά. Μέτρωγε αυτό το πράγμα. Παίρνω μία αγγελία, το λέω αυτή τη στιγμή με κάθε ειλικρίνεια, γιατί πραγματικά βλέποντας τα πράγματα από παλιά λες είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά και όμως συμβαίνουν. Μία αγγελία. Δηλαδή υπήρχαν, ξέρω εγώ, 100-200. Γιατί τότε υπήρχε πολλή δουλειά και τα λοιπά. 300, ξέρω εγώ, αγγελίες. Και παίρνω. Μία σύνδειγμα έτσι. Τυχαία, να το πούμε έτσι. Τυχαία παίρνω μία αγγελία. Ας κάνω ένα τηλέφωνο. Λέω παρακαλώ για την αγγελία. Λέει ελάτε να σας δούμε. Εντάξει, πάω εκεί, περνάω την πρώτη συνέντευξη. Μετά από λίγο καιρό με ξαναπαίρνω τηλέφωνο να σας δει και ο πρόεδρος της εταιρείας. Περνάω τη δεύτερη συνέντευξη. Εγώ το ξεχνάω τότε γιατί είχαμε πολλή δουλειά στο γραφείο. Και μία Τετάρτη μεσημέρι χτυπάει το τηλέφωνο και λέει συγχαρητήρια, προσληφθήκατε. Όχι, λέω τώρα τι να τους πω, ότι εγώ το έκανα δειγματοληπτικά να δω αν μπορώ να βρω δουλειά. Μεγάλο δίλημα. Ναι. Λέω τι να τους πω, οι άνθρωποι είχαν κάνει ένα ολόκληρο κύκλο συνεντεύξεων και τα λοιπά μέχρι να καταλήξουν. Τέλος πάντων, μετά από πολλή σκέψη, λέω θα πάω δύο μέρες, ήταν Τετάρτη. Για λόγους ευγενίας, λέω θα πάω δύο μέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, έτσι να δω και πώς. Ήθελες να ικανοποιήσεις ακριβώς αυτό το ότι προσπάθησες. Ακριβώς. Να πάω και μετά να τους πω με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα βρεις καμιά δικαιολογία να το πω. Ναι. Λοιπόν, οι δύο μέρες έγιναν 13 χρόνια. Μάλιστα. Και εντάξει, το πρώτο διάστημα δούλευα και στην εταιρεία και στο γραφείο, αλλά μετά έμεινα μόνο στην εταιρεία. Το σημαντικό είναι ότι η πρώτη δουλειά στην εταιρεία ήταν η στατική μελέτη μιας εκκλησίας. Μάλιστα. Και η εκκλησία αυτή ήταν ενός μοναστηριού. Και το μοναστήρι έστειλε για να μας βοηθήσει, να με βοηθήσει, γιατί είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο, ένα μοναχό, ο οποίος είχε σπουδάσει και αυτός μηχανικός. Και ένας άθεος. Μάλιστα. Και ένας μοναχός. Τώρα πρέπει να ξύνησες έτσι, όταν άκουσες μοναστήρια και αυτά, έτσι. Εξύνησα. Άρα την όποια ευγένεια. Ναι, ξύνησα, αλλά τι να κάνω, ήταν δουλειά. Οπότε, ένας άθεος, καλή ώρα που είμαστε τώρα, ένας άθεος και ένας μοναχός, κάθονται με τα σχέδια της Εκκλησίας και δουλεύουν για ώρες, για μέρες. Δεν σου κρύβω ότι το πρώτο διάστημα... Αμήχανα και θεωρούσα ότι δεν μπορεί να είμαστε και ιδεολογικοί, γιατί και αυτός είχε τελειώσει πολυτεχνείο, είχε πάει στρατό, είχε ξεκινήσει δουλειά και μετά έγινε μοναχός. Είμαστε κοντά στην ηλικία. Θεωρούσα ότι δεν μπορεί και οι δυο μας να είμαστε καλά, να είμαστε λογικοί. Ένας από τους δυο μας δεν ήταν καλά και για μένα δεν ήταν καλά ο μοναχός. Έτσι. Μου έλεγε διάφορα εκεί για θεία χάρη, άγνωστες λέξεις για μένα εκεί. Αλλά από ευγένεια δεν του... Δεν ήρθε σε αντιπαράθεση. Δεν ήρθα σε αντιπαράθεση. Και κάποια στιγμή που μου είπε... Τέλος πάντων, να γνωρίσεις το γέροντά μου, έρχεται κόσμος και το βλέπει, έτσι, από ευγένεια. Λέω, α μην του χαλάσω χατήρι, ας πάω δηλαδή να γνωρίσω και το γέροντα. Και από εκεί ξεκινάει η πορεία της επιστροφής του ασώτου. Έτσι, ήταν η αφορμή. Μιλάει για μια πραγματική ιστορία, βέβαια. Που βεβαίως με έναν άλλο τρόπο μεταφέρθηκε μέσα στο βιβλίο. Ναι. Αλλά η ουσία όμως και το μήνυμα είναι ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βιώσει τη μεταστροφή αυτή από την αγία στην πίστη και μάλιστα με η δική σου περίπτωση. Είναι θαυμαστό, γιατί πραγματικά όταν μου λες ότι πήρες τυχαία ένα τηλέφωνο από τα 200 γιατί ήθελες απλώς να ικανοποιήσεις την επιθυμία ότι προσπάθησες και μόνος σου και ξαφνικά δηλαδή αυτό το τυχαίο τηλέφωνο σε οδήγησε στο να γνωρίσεις έναν Άγιο Γέροντα, τον Άγιο Πορφύριο, όπως το είπες πλέον, και αυτό άλλαξε τη ζωή σου, αυτό και πήγες για δύο μέρες από ευγένεια
έκανες υπομονή και να φύγεις με τρόπο, τελικά κατέληξε να είναι 13 χρόνια. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι ένα μικρό θαύμα, ίσως και μεγάλο. Το θέμα είναι, εφόσον πραγματικά είναι συγκλονιστική αυτή η μαρτυρία σου και μόνο που την καταθέτεις πάνω στο βιβλίο, πραγματικά είναι μια ομολογία που μπορεί να βοηθήσει και έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό σου έδωσε και τη δυνατότητα να ευχαριστείς τον Θεό μέσα από έναν ιεραποστολικό δρόμο, όπως είναι και η συγγραφή των βιβλίων που σκοπό έχουν ακριβώς τη δόξα του Θεού. Δεν έχουν άλλο σκοπό για σένα, ναι. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια, αγαπητέ Πάνο. Ακριβώς αυτό, επειδή, ας μου συγχωρεθεί, επειδή έχω ζήσει την πλάνη, την έχω ζήσει από μέσα, προσπαθώ όσο μπορώ, γιατί βλέπω δυστυχώς και σήμερα πολλά παιδιά, φίλους που ήμασταν μαζί σε αυτό το χώρο και τα λοιπά, να μένουν προσκολλημένοι, ενώ έχουν έρθει τα πάνω κάτω στον κόσμο και να μην τολμούν να κάνουν ένα βήμα. Και εντάξει, προσπαθώ στο μέτρο των δυνάμεών μου, γιατί εγώ έχω σπουδάσει, έχω τεχνική εκπαίδευση, έχω σπουδάσει πολιτικός, μηχανικός, δεν είμαι συγγραφέας. Η εσωτερική πίεση με ανάγκασε να κάνω αυτό το πόνημα για να μπορέσω να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους να δουν λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Να νιώσουν το άγγιγμα. Να νιώσουν το άγγιγμα. Να πάμε μια ανωτελεία, γιατί μπήκαμε στην ουσία της κουβέντας τώρα και νομίζω ότι και οι φίλοι μας θα έχουν ήδη μέσα τους την αγωνία και την περιέργεια. Πραγματικά συγκλονιστική σημερινή κουβέντα εδώ με τον αγαπητό φίλο τον κύριο Πάνο Τσεπενέκα, συγγραφέα, μηχανικό, που μεταφέρει μέσα από το βιβλίο του το άγγιγμα του Αρχάγγελου ακριβώς τη μαρτυρία που μπορεί να μας κάνει και με απλά πράγματα γινόμαστε μέσα από το βίωμα και το παράδειγμα είναι η πίστη μας, αγαπητέ μου Πάνο. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος που γίνεται ευωδία Χριστού μέσα από ένα βιβλίο και μέσα από μια κουβέντα μπορεί να βοηθήσει μερικούς ανθρώπους, ιδιαίτερα τους νέους, μπορεί να έχει πολύ πιο μεγάλο αντίκρισμα και αποτέλεσμα ακόμη και από λόγια θεολόγων και επιστημόνων κλπ. Που όμως δεν αγγίζουν. Και θυμάμαι τα λόγια των σύγχρονων Αγίων. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, αλλά το βάζω σαν αφορμή, σαν passing game για το δεύτερο μέρος. Ότι τελικά ο Θεός μας μιλάει και μας δίνει τις ευκαιρίες και τις αφορμές, γιατί θα σε ρώταγα γιατί στους άλλους δεν έδωσε τέτοιες ευκαιρίες ή μήπως έδωσε τις ευκαιρίες και δεν τις αφού γράστηκαν, γιατί δεν μπόρεσαν να βγουν από το εγώ τους ή από ένα κόσμο είδωλο το οποίο έχει ισχυρό κέλυπος και δεν μπορούν να σπάσουν. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το άγγιγμα του Αρχάγγελου, λοιπόν, αγαπητέ μου Πάνο, μας έχει ήδη καθυλώσει στην κουβέντα της σημερινής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι που είσαι εδώ, αποτυπώνοντας με έναν μυθιστηρωματικό τρόπο όλες σου τις εμπειρίες και τα βιώματα που γνώρισες και σε άγγιξαν πραγματικά, αυτό το άγγιγμα του Αρχάγγελου, το βίωσες και πολλοί θα λένε μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να το βιώσουμε. Είπαμε ότι πολλές ευκαιρίες δίνει ο Θεός μέσα από ανθρώπους, από καταστάσεις, χρησιμοποίησες τον όρο συμπτώσεις, έτσι. Μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες υπό μορφή συμπτώσεων ο Θεός. Έρχεται και η κρίση που λέγαμε, η οποία έχει ένα παιδαγωγικό ρόλο και αν τον δούμε έτσι, σαφώς και η κρίση αγιοπνευματικά γίνεται αγία κρίση και αυτή και μας παιδαγωγεί και μας βοηθάει. Έτσι, δηλαδή, εάν αντιμετωπίσουμε την κρίση με τη λογική ότι υποφέρουμε και ξεβολευόμαστε από την καλοπέρασή μας, αυτό σημαίνει ότι δεν τσιμπήσαμε, δεν μας άγγιξε το πραγματικό, το βαθύτερο νόημα. Γιατί είμαστε ακόμη γατζωμένοι αυτή στην κοσμικότητα και στον υλισμό, στον υλιστικό κόσμο. Αλλά αυτό μας αφαιρεί τη δυνατότητα της υπέρβασης. Και ζούμε εποχές που πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση, να ξεβολευτούμε. Μέσα από το βιβλίο σου, όσοι το πάρουν και ταξιδέψουν, ήδη μας έδωσες μια λαβή να ταξιδέψουμε κι εμείς
Όμως, μεταφέροντας τις εμπειρίες σου, μας μίλησες για άγιες μορφές που σου δώσαν την ευκαιρία να νιώσεις το άγγιγμα του Αρχάγγελου. Πες μας και άλλα, τέτοια θέλουμε να ακούσουμε. Πάλι κι εγώ μακρηγορώ και με συγχωρείς. Πες μας, βλέπω για παράδειγμα το Ραφορμή, η δεύτερη έκδοση ήδη που γίνεται, από τις εκδόσεις Αρμός να το θυμίσουμε, λες «Στη μνήμη του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, του Αγίου Γέροντα ποιητή του Άθο», που σημαίνει ότι έχεις γνωρίσει και αυτή τη μεγάλη φυσιογνωμία, το μακαριστό Γέροντα Μωυσή, που πρόσφατα κοιμήθηκε σχετικά. Ναι, θα ήθελα εδώ να καταθέσω την εμπειρία μου ότι υπάρχουν και σήμερα Άγιοι, εν ζωή. Μάλιστα. Δεν θα τους δούμε στην τηλεόραση. Και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, αλλά δεν θα τους δούμε ούτε στην τηλεόραση. Γιατί... Ούτε να αρθρογραφούν. Όχι. Άγιος σημαίνει ταπεινός άνθρωπος. Θα πρέπει να ψάξεις να τον βρεις. Η αγιότητα είναι κρυμμένη και υπάρχει σήμερα. Εγώ θα μπορούσα να μιλήσω λίγο για τον γέροντα, τον γέροντα Μωυσή, που είχα την ευλογία να γνωρίσω και πραγματικά να γνωρίσω το μέγεθος της ταπεινότητάς του. Γι' αυτό και όλα το αφιερώνω, αυτό το βιβλίο. Ο οποίος ανθρωπίνως είχε περάσει μέχρι και επί δεκαετίες είχε σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα υγείας, αφού νομίζω 19 χρονών από ό,τι είχαμε κουβεντιάσει. Είχε κάνει μεταμόσχευση. Είχε πρόβλημα, ναι, είχε πρόβλημα στο σηκώτη και του είχαν πει οι γιατροί ότι έχει μερικούς μήνες ζωή. Μάλιστα. Οπότε φανταστείτε να ακούσει ένα παιδί 19 χρονών ότι έχει μερικούς μήνες ζωή. Και αυτός ο άνθρωπος αυτό τον πόνο τον μετουσίωσε και στα βιβλία του αλλά και στη διδασκαλία του. Θα σας πω μόνο το εξής. Όταν τον γνώρισα, ήταν το πρώτο βιβλίο «Μικρός οδηγός ζωής», μικρό δοκίμιο. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Ναι. «Μικρός οδηγός ζωής». «Μικρός οδηγός ζωής». «Εκδόσεις Αρμός». Να μας πεις και γι' αυτό μετά, ναι, τα λόγια. Δύο κουβεντούλες θα πω τώρα έτσι απλώς. Ένα μικρό δοκίμιο λοιπόν αυτό, το οποίο εγώ νεότερος τότε και με περίσσιο θάρρος το έστειλα στον, χωρίς να έχω γνωρίσει το γέροντα Μωυσή, γιατί είχα διαβάσει όμως τα ποίηματά του και με είχαν τραβήξει ένας μοναχός που γράφει ποίηματα, μου ήταν ελκυστικό. Διάβασα τα ποίηματά του, του έστειλα το βιβλίο και χωρίς να το περιμένω, το διάβασε και μου έστειλε μια επιστολή, την οποία κρατάω βέβαια, που αφορούσε το βιβλίο. Και πήγα και τον βρήκα στο Άγιον Όρος εκεί, στη σκήτη Κουτλουμουσίου που ήταν, καθίσαμε, κουβεντιάσαμε και εγώ με το θάρρος ή θράσος του νέου συγγραφέα τον κάλεσα να μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου στη Μάλιστα. Θεσσαλονίκη. Και ήρθε, παρότι τα προβλήματα υγείας, την ηλικία του, ένας μοναχός ο οποίος ήταν ο πολυγραφότατος του Αγίου Όρους, θεωρείται ο λόγιος του Αγίου Όρους που μιλούσε σε συνέδρια κτλ. Ήρθε να μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου και να μου δείξει τέλος πάντων τι σημαίνει ταπεινότητα ενός ανθρώπου. Γι' αυτό κιόλας το έχω αφιερώσει στο βιβλίο. Ήταν μια μορφή που... Υπάρχουν λοιπόν Άγιοι, περισσότεροι κρύβονται, όπως υπάρχουν και Άγιοι μες στον κόσμο, έτσι. Ναι. Οι οποίοι ίσως έχουν νιώσει έντονο το άγγιγμα, αλλά μου άρεσε και αυτό που είπες, ότι είναι, πρέπει απροϋπόθετα να δοθούμε, και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα, αυτό που λέμε γνώση, πίστη, αυτά τα δύο που έχουν ένα όριο. Καταρχάς η πίστη δεν έχει αντίθεση με τη γνώση, έτσι, γιατί αυτό που τουλάχιστον προσωπικά έχω καταλάβει και δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι ότι καταρχάς η επιστήμη, και εσύ επιστήμονας, είσαι μηχανικός, δεν απορρίπτει την πίστη, ούτε η πίστη την επιστήμη. Από ό,τι έχω συνειδητοποιήσει, η επιστήμη και η λογική του ανθρώπου, την οποία δόρισε ο Θεός ως δημιούργημα που είμαστε στον άνθρωπο, να είναι ένα έλογον, έχει να κάνει με την ερμηνεία του κτιστού κόσμου. Έτσι, ενώ η πίστη είναι κάτι πιο υπερβατό, ξεπερνάει ακριβώς το σχήμα αυτό του κτιστού κόσμου. Συνεπώς αυτά κανονικά δεν έρχονται σε σύγκρουση.
Το λέω αυτό γιατί ναι. βίωσες πράγματα ναι. και είσαι και ένας επιστήμονας. Ναι, δεν έρχονται καθόλου σε σύγκρουση. Καθόλου, αντίθετα μάλιστα. Αντίθετα. Αν τα παντρέψεις, ανεβαίνεις πιο ψηλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα ήθελα εδώ να πω το εξής. Ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του έχει να απαντήσει τρία ερωτήματα, εκ των οποίων με βάση τις απαντήσεις που θα δώσει σε αυτά τα ερωτήματα θα είναι και η πορεία του στη ζωή. Το πρώτο ερώτημα είναι το ποιος είμαι. Τι είμαι, τι είναι άνθρωπος, ποιος είμαι εγώ, τι σημαίνει. Έχει να κάνει με την αυτογνωσία, λοιπόν. Έχει να κάνει με την αυτογνωσία. Είναι πάρα πολύ βασικό ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι είναι ο κόσμος. Στο τι είναι ο κόσμος, μας βοηθάει πάρα πολύ η επιστήμη. Αλλά δεν μπορεί να μας δώσει την οριστική απάντηση η επιστήμη. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι θα πάρουμε την επιστήμη του τι είναι από την επιστήμη την απάντηση στο τι είναι ο κόσμος. Και το τρίτο ερώτημα είναι γιατί ζω. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου. Γιατί ζω εγώ. Σε αυτό νομίζω δεν απάντησε καμία επιστήμη. Το υπαρξιακό, ο σκοπός της ζωής, ο προορισμός μας λοιπόν, δεν μπορεί να απαντήσει και η επιστήμη. Πραγματικά, γιατί είναι κάτι το είναι υπερβατό. Αυτές οι τρεις ερωτήσεις, σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις πρέπει να απαντήσει. Ο άνθρωπος τις απαντάει και ανάλογα τι απάντηση θα δώσει. Αν δώσει δηλαδή ότι είμαι ένας χιμπατζής, ένα ανώτερο θηλαστικό. Δηλαδή κάποιοι περιορίζονται σε ακριβώς. Δίνει αυτή την απάντηση και τελικά ζει σαν χιμπατζή, σαν μάλιστα. που θα κλέψει, είναι θα φάει. Αυτό προσδιορίζεται. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως και πολλοί θεωρούν ότι η ζωή τελειώνει στο νεκροταφείο. Ναι, πάρα πολύ. Αυτές λοιπόν οι τρεις ερωτήσεις είναι πολύ βασικές κατά την άποψή μου, πάρα πολύ βασικές και θα πρέπει ο καθένας μας να πάει να τις απαντήσει. Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Θα πρέπει να τις ανακαλύψεις. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί ακόμα και αυτό που κάνουμε σήμερα, μπορεί κάποιους φίλους ή τηλεθεατές να τους ξύσει λίγο την περιέργεια. Δεν υπάρχει όμως έτοιμη. Αυτές οι απαντήσεις τις ζεις. Ναι. Ζεις μέσα. Δεν υπάρχει ξεχωριστή συνταγή. Ακριβώς. Ο καθένας θα το ζήσει με το δικό του τρόπο. Γι' αυτό και η μαρτυρία του καθένα μας είναι πολύ χρήσιμη για να σχηματίσει το puzzle του κόσμου. Και πάντοτε θα είναι μία αφορμή. Βεβαίως και οι πατέρες λένε ότι θα πρέπει να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, τους δικούς μας, το περιβάλλον μας, για τον τόπο μας, για τον κόσμο όλο πρέπει να προσευχόμαστε να φωτίσει το σκοτάδι. Γιατί σήμερα πολλοί ευαγγελίζονται ένα άλλο φως, κατηγορώντας την Εκκλησία ότι είναι οπισθοδρομική, ότι είναι σκοταδιστική, διότι η θεώρηση της ζωής τους έχουν να κάνουν με έναν αντίχριστο κόσμο όπου πραγματικά θεωρούν την πίστη σαν σκοτάδι. Ναι. Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα σήμερα και δυστυχώς αυτοί κυβερνάνε και τον δυτικό κόσμο σήμερα. Ίσως εξυπηρετώντας σκοπίμως ή όχι, εν γνώση τους ή όχι, ένα παγκοσμιοποιημένο άνθρωπο, έναν μαζάνθρωπο, όπου δεν χρειάζεται να σκέπτεται αυτός, να μην έχει αυτογνωσία, γι' αυτό και η ταυτότητα πολεμείται σήμερα δυσόπιτα, διότι η ταυτότητα του ανθρώπου είναι και η βάση για να μπορέσει να κρατηθεί πραγματικά ελεύθερος. Άμα δεν ξέρεις ποιες είναι οι ρίζες σου, άμα δεν έχεις σημεία αναφοράς αξιακά, τότε μπαίνεις σε έναν υποκειμενισμό όπου δεν υπάρχει στραβό, ίσιο, καλό, κακό, ομαλό, ανώμαλο. Όλα είναι σχετικά. Όπως το θέλει ο καθένας. Δηλαδή, ζούμε μια εποχή όπου εξυπηρετείται βασικά μια αντίχριστη λογική, καθαρά δαιμονική, όπου λένε ότι γεννηθεί το θέλημά μου. Δεν υπάρχει σημείο αναφοράς. Γι' αυτό και πολεμούν την ταυτότητα. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω εδώ από την εμπειρία που έχω με ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το χώρο της αθεΐας με τον α ή β τρόπο. Κατά την άποψή μου το τραγικό είναι ότι μιλάνε
ενώ έχουν άγνοια για το τι σημαίνει πίστη, τι σημαίνει ορθοδοξία, τι σημαίνει αγιότητα, τι σημαίνει Άγιον Όρος, τι σημαίνει όλα αυτά για τα οποία μιλάμε. Έχουν άποψη την οποία μάλιστα την υπερασπίζονται με πάθος και αφοριστικά, ενώ στην ουσία δεν ξέρουν τίποτα. Γιατί πώς μιλάς για κάτι που δεν το έχεις γνωρίσει, δεν το έχεις ζήσει από μέσα. Και όμως σημαντικό αυτό έχουν άποψη χωρίς να έχουν βιώσει τίποτα. Ενώ η ορθοδοξία και η πίστη είναι αυτό που λέει γεύσαστε και είδατε. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να γευστείς. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Πράγματι, ακριβώς, το βλέπουμε σε ανθρώπους που έχουν άποψη για κάτι που δεν έχουν βιώσει. Ακριβώς. Και θυμάμαι την απάντηση που έδωσε ένας μοναχός σε έναν, είχα διαβάσει, σε έναν έτσι αφισβητία με κακή διάθεση να κάνει κριτική σε έναν αγιορείτη. Λοιπόν, και του λέει έτσι πολύ εύστοχα, του ρωτάει. Λέει, σου αρέσουν τα γεμιστά με κιμά ή σκέτα με ρύζι. Λέει, έχω δοκιμάσει, λέει, με κιμά. Α, οπότε λέει, δεν έχω άποψη για το άλλο, ας πούμε, έτσι. Του λέει, βλέπεις, λέει, άρα μπορείς να μιλάς για τα γεμιστά, ακριβώς, με κιμά. Τα έχεις δοκιμάσει. Ακριβώς, ακριβώς. Πώς μιλάς εσύ τώρα και με ρωτάς, Χριστιανέ μου, του λέει, ναι, ή Αχριστιανέ μου, με ρωτάς, ναι, για πράγματα που δεν έχεις γευστεί. Ακριβώς, ακριβώς. Είσαι πόσο έτσι, ακριβώς, απλά και ωραία. Ακριβώς. Αλλά μιας και μιλάμε τώρα, πραγματικά, σου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσεις Αγίους Γέροντες. Όμως, αυτό που πραγματικά το συγκλονιστικό άγγιγμα στο έδωσε ο καλός Θεούλης με αφορμή μια αγγελία, έτσι. Ναι. Με 13 χρόνια είχες τη δυνατότητα να, έτσι, να κρατήσεις κάποιες μνήμες από κάποιες κουβέντες που έκανες με τον Άγιο Γέροντα ή κάποια περιστατικά που ο κόσμος σίγουρα θα ήθελε, που, ναι, δεν αναφέρονται στο βιβλίο, έτσι, ναι, τέτοια περιστατικά, ναι, αλλά... Ας τα αφήσουμε αυτό το... Κάποια ακούσματα, ναι, ή τουλάχιστον, ναι, κάποιες διδαχές, να το πούμε έτσι, ναι, πριν κλείσουμε. Εγώ θα κρατήσω για το τέλος ναι, έναν επίλογο, ναι, που έχεις γράψει. Ναι, αυτό. Θα το σημειώσω εδώ πέρα. Ναι, θα ήθελα μόνο να πω το εξής, έτσι. Για όσους φίλους τηλεθεατές, τέλος πάντων, διαβάσουν το βιβλίο, θα ήθελα να το διαβάσουν με την καρδιά και όχι με το μυαλό. Επειδή γράφτηκε με την καρδιά, διαβάζεται και με την καρδιά. Εάν λοιπόν διαβάσουν το βιβλίο με την καρδιά, δηλαδή βρεθούν εκεί, στο χώρο και στον τόπο που μπορείς να βρεθείς, τότε πραγματικά θα τους αγγίξει ο Αρχάγγελος. Μάλιστα. Αυτό το λέω γιατί το έχω βιώσει το βιβλίο, δεν είναι απλά ένα βιβλίο του μυαλού, είναι ένα βιβλίο της καρδιάς και πιστεύω ότι θα ευχόμουν να ενεργοποιήσει μέσα τους, μάλιστα, τη μεταφυσική εμπειρία και να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι μια ιδέα, είναι μια πραγματικότητα. Αυτά. Μάλιστα, μάλιστα. Ο Άγιος Πορφύριος, Άγιος πλέον της Εκκλησίας μας, τουλάχιστον αυτό που μου έχει μείνει μέσα αποτυπωμένο από τα λεγόμενά του, ήταν «Ο Χριστός είναι το παν». Δηλαδή το έλεγε ένας άνθρωπος, Άγιος, ο οποίος λένε πολύ, γι' αυτό σε θεωρώ πάρα πολύ ευλογημένο που το γνώρισες και μάλιστα με αυτόν τον έτσι πολύ εκοφαντικό τρόπο, θεωρούσε ακριβώς ότι και βίωνε ακριβώς αυτή την έννοια του «Ο Χριστός είναι το παν». Πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν λένε ότι ήταν ένας Άγιος σε τέτοιο μέγεθος που βγαίνει κάθε 200 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή απίστευτες εμπειρίες έχουν ζήσει. Εσύ τι είχες ακούσει, τι σου έχει μείνει από τα ακούσματα, ναι, που έχεις, όχι, ναι, κατά ανάγκη προσωπικές, ναι, εμπειρίες. Ένα μόνο θα πω. Ναι. Προς ναι, 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 Θεού και, ναι, ναι, ωφέλεια. Ναι, 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 ναι. Θα πω μόνο, όχι, όχι δικιά μου προσωπική κουβέντα, εμπειρία, όχι προσωπική, ναι, από έναν πολύ καλό φίλο, έτσι, ο οποίος
Και αυτός του Πολυτεχνείου φαίνεται. Λοιπόν, την περίοδο εκείνη δηλαδή πρέπει να δούλευε πολύ με το Πολυτεχνείο ο Άγιος. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος μου είπε κάποια στιγμή που συζητούσαμε στα 65 του ότι εάν δεν υπήρχαν αυτά τα 3 χρόνια που είχε γνωρίσει τον Άγιο, θα έλεγα ότι η ζωή μου θα πήγαινε στράφη, δεν είχε κανένα νόημα. Λέω, ναι, και μου το έλεγε ένας άνθρωπος επιτυχημένος επαγγελματικά, με χρήματα, με το ένα με το άλλο, και μου λέει, αν δεν υπήρχαν αυτά τα 3 χρόνια, αυτά τα 3 χρόνια, μου λέει, έσωσαν τη ζωή μου, έσωσαν... Έδωσαν νόημα στη ζωή σας. Έδωσαν νόημα στη ζωή. Λοιπόν, αυτό τώρα, όταν στο λέει κάποιος άνθρωπος που έχει ζήσει τη ζωή σε όλα τα επίπεδα, έχει περάσει από όλα τα στάδια, έχει μια βαρύτητα. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι η εμπειρία δεν μεταβιβάζεται. Πρέπει να την έχεις εσύ. Απλώς, βλέποντας κάποιους τέτοιους ανθρώπους, ενδεχομένως ίσως και εμάς σήμερα, να πάρει κάποιος την όθηση να κάνει ένα βηματάκι. Να κάνει ένα βηματάκι πιο πέρα. Αλλά αυτό το βήμα πρέπει να το κάνει ο ίδιος. Δυστυχώς δεν γίνεται να το κάνει κάποιος άλλος για λογαριασμό του. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Πρέπει ακριβώς το μήνυμα ότι πρέπει ο άνθρωπος να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που θα του δώσει ο Θεός. Ακριβώς. Με διαφόρους τρόπους. Ακριβώς. Και πρέπει μόνος του να το επεξεργαστεί. Ακριβώς. Μπορεί ο ήλιος βγαίνει το πρωί. Εσύ κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξεις το παράθυρο. Αν δεν το ανοίξεις. Άρα περιμένει και τη δική μας συνέργεια, τη δική μας συμμετοχή. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Και κυρίως να ανοίξουμε την καρδιά μας. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Εδώ μας λέει ο αγαπητός Φώτης. Εγώ θα μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα έτσι ωραίο κλείσιμο που κάνεις και να μου πεις έτσι. Ένα σχολιασμό μετά, αν θέλεις, έτσι. Λες ότι η έκδοση ενός βιβλίου. Διαβάζω καλά. Α, είναι η ομιλία του. Είναι απόσπασμα από την ομιλία. Της... Έχεις βάλει τα λόγια λοιπόν. Του κυρίου Προκοπίου. Του κυρίου Ανδρέα Προκοπίου. Ναι. Όταν έγινε η παρουσίαση. Η πρώτη παρουσίαση. Αξίζει να το διαβάσουμε. Αξίζει. Να το διαβάσουμε. Ωραία, λέει. Λοιπόν, η έκδοση ενός βιβλίου στον κόσμο του βιβλίου ισοδυναμεί με τη γέννηση ενός παιδιού στον κόσμο των ανθρώπων. Όπως το παιδί, έτσι και το βιβλίο φέρνει μέσα του κάθε φορά και από ένα διαφορετικό μήνυμα που έρχεται να το καταθέσει για να συμπληρώσει το μεγάλο ψηφιδωτό της πανανθρώπινης αναζήτησης. Αλλά όπως το παιδί, έτσι και το βιβλίο έχει 2 γονείς και μια ιδιαίτερη ευλογία. Και συνεχίζει. Ο ένας γονιός είναι αυτός που γράφει το βιβλίο. Ακριβώς. Ωραία το τοποθετεί. Ναι. Ο άλλος γονιός είναι αυτός που διαβάζει το βιβλίο. Η ιδιαίτερη ευλογία είναι η αλήθεια, με κεφαλαίο το Α, η οποία από τη μεγάλη της λαχτάρα να φανερωθεί, ταπεινώνεται πρόθυμα και περιορίζεται μέσα σε λέξεις, φράσεις και σελίδες, απολαμβάνει όλες τις περιποιήσεις, προκειμένου να αγγίξει τον συγγραφέα και τον αναγνώστη, να τους φέρει σε επαφή, να τους κάνει να ερωτευτούν ο ένας τον άλλο για να τους καταφέρει ώστε να γεννηθεί μέσα τους και να βρεθεί ανάμεσά τους, να λάμψει στο βλέμμα τους και να ομορφύνει το λόγο τους, να ειρηνέψει τις ζωές τους και να τους δώσει ξανά τις ελπίδες του μέλλοντος. Και συνεχίζει, έτσι, είναι πολύ έτσι, λογοτεχνικό. Είναι. Και πολύ ωραία έμπνευση, ναι, εξαιρετική. Ναι. Αυτό το κείμενο, το κειμενάκι έχει αυταξία, δηλαδή από μόνο του στέκεται, είναι εξαιρετικό. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικό. Και δείχνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι αυτός που έγραψε το βιβλίο, ουσιαστικά το έγραψε σε κάποια στιγμή της ζωής του κτλ. Το βιβλίο θα διαβάζεται από διάφορους ανθρώπους σε διάφορες χρονικές στιγμές. Θα πρέπει να ξυπνήσει αυτή η σχέση και να αναδειχθεί η αλήθεια, η οποία ο αναγνώστης θα την καταλάβει με τα στοιχεία τα δικά του. Έτσι. Νομίζω ότι πραγματικά και εμείς σήμερα, μέσα από αυτή την εκπομπή,
θα πρέπει να αισθανόμαστε, αγαπητέ Πάνο, και ευτυχείς που είχαμε τη δυνατότητα να καταθέσεις και στην δική μας εκπομπή ακριβώς ως κατάθεση ψυχής το γιατί και με ποια αφορμή ουσιαστικά, αλλά και μέσα από ποιες αναζητήσεις έγραψε αυτό το βιβλίο ως απόσταγμα εμπειριών που νομίζω και πολλοί νέοι, ιδιαίτερα νέοι, περνάνε από αυτές τις αναζητήσεις. Και θέλω να ευχηθώ ότι η εκπομπή αυτή θα ωφελήσει μέσα από την δυνατότητα, έστω και ένας άνθρωπος, αγαπητοί μου φίλοι, ένας νέος, θα μπορέσει να καταλάβει ότι ειδικά σε εποχές που ζούμε, αυτής της πνευματικής ήχησης όπως είπαμε, ο μόνος ασφαλής δρόμος, όταν τα νερά είναι θολά όπως σήμερα, είναι να ξαναπάμε στις πηγές που είναι καθάρια τα νερά. Και να ξέρετε ότι η ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, η πίστη μας, είναι η αληθινή πηγή. Είναι η αλήθεια, όπως και ο Χριστός είναι πραγματικά ο ένας και μοναδικός Θεός, είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος, ο οποίος μας δίνει τις δυνατότητες πραγματικά σωτηρίας και σήμερα, και με αφορμή και τις μέρες που ζούμε, αγαπητέ Πάνο, προς την πορεία προς την Ανάσταση, νομίζω ότι η διαδρομή του καθενός είναι ακριβώς μια διαδρομή μιας πορείας με πολλούς σταυρούς, μικρούς ή μεγάλους, που όμως, έχοντας την ελπίδα προς τον Θεό, μπορούμε να πάμε στο Πάσχα μέσα από τη Χαρμολύπη και να πάμε και στο αιώνιο Πάσχα. Έτσι. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και να έχεις τη δυνατότητα πράγματι μέσα από τον ευλογημένο αυτό τρόπο της συγγραφής να γίνεσαι ευλογία και ευωδία Χριστού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση να υπάρχει. Αμήν.